Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, από την πρώτη μέρα της συζήτησης για το νομοσχέδιο που αφορά την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο Πέλαγο στα 12 μίλια, είπαμε να αποφευτούν υπερβολές και να συζητήσουμε επί της ουσίας. Αλλά με επιμονή η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλάει για ιστορική συμφωνία, ενώ ορισμένα κυβερνητικά στελέχη φτάνουν μέχρι του σημείου να επιχειρούν να συνδέσουν την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης με την αστική απελευθερωτική επανάσταση του 1821. Και κατανοούμε ότι αυτό είναι και αβάσιμο και αδικαιολόγητο. Κατά τη γνώμη μας, η κυβέρνηση παγιδεύεται και γύρεται το εξής ερώτημα. Γιατί από το 1995, που επικυρώθηκε η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν προχώρησαν στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και κράτησαν με τη δική τους λογική μικρή την Ελλάδα? Πού οδηγεί ή καλύτερα πού μπορεί να οδηγήσει η κυβερνητική προσέγγιση? Δεκάδες κράτη επέκτηναν την αιγυαλίτιδα ζώνη σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ορισμένα κράτη και πέρα από τα 12 μίλια. Η Τουρκία προχώρησε σε επέκταση στα 12 μίλια στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και σύμφωνα με την κυβερνητική λογική θα έπρεπε να πανηγυρίζει μέχρι σήμερα. Υπάρχει ένα ακόμα αγκάθι που δεν μπορεί να ξεπεράσει η κυβέρνηση. Όπου και αν έγινε επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης ή ακόμα και όπου οριοθετήθηκαν οι άλλες θαλάσσιες ζώνες, η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, οι λαοί δεν έζησαν και δεν ζούνε καλύτερα. Αντίθετα, οξύνθηκε ο ανταγωνισμός και ζήσαμε ή ζούμε υπεριαλιστικούς πολέμους για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των αγωγών. Τη σφραγίδα τους βάζουν οι νόμοι του καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματος και η αναμέτρηση για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση των αστικών τάξεων. Το καθοριστικό στοιχείο είναι η πολιτική που εφαρμόζεται. Δηλαδή αν αυτή θα υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών ομίλων ή τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και εδώ το ΚΚΕ έθεσε τις θέσεις του και με στοιχεία απέδειξε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Σε μια κοινωνία που είναι χωρισμένη σε τάξεις, με αντίθετα συμφέροντα, δεν μπορεί να οικοδομηθεί η εθνική ομοψυχία. Οι εργάτες, τα λαϊκά στρώματα, δεν μπορεί να πανηγυρίζουν μαζί με τους μονοπωλιακούς ομίλους, τις ενεργειακές εταιρείες που προσδοκούν ωφέλη από την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης και την οριοθέτηση των άλλων θαλάσσιων ζωνών. Πριν λίγους μήνες υπογράφηκαν οι συμφωνίες της Ελλάδας με την Ιταλία και την Αίγυπτο για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά αποδεδειγμένα η ζωή του λαού αντί να βελτιωθεί χειροτέρευσε. Ασφαλώς υπάρχουν διαφορετικές αναλύσεις. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και κάθε κόμμα εκφράζει τις θέσεις του. Η ιδεολογική πολιτική διαπάλη είναι θεμητή και δεν δικαιολογείται η προσπάθεια προβολής μιας πλαστής ή επίπλαστης εικόνας ομοψυχίας. Όσον αφορά τις διερευνητικές συνομιλίες, λέμε εμείς οι επαφές, όπως λέει η κυβέρνηση, και μιλάμε για συνομιλίες γιατί ήδη οι προθέσεις έχουν ανοιχνευτεί και η συζήτηση ενδεχομένως να μπει και στην ουσία. Θέλουμε να σημειώσουμε τα εξής. Όπως δηλώνουν παράγοντες που πήραν μέρος ή είχαν μια ευθύνη σημαντική για τις διερευνητικές επαφές ή συνομιλίες τα προηγούμενα χρόνια,
Σε αυτές συζητήθηκε με την Τουρκία το θέμα της Αιγυαλίτιδας ζώνης που αποτελεί τον πυρήνα των άλλων θαλάσσιων ζωνών. Επομένως, δεν είναι ακριβής η τοποθέτηση που έγινε και στην Επιτροπή ότι εκεί επιδιώκουμε αποκλειστικά να γίνει συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Το ζήτημα είναι με ποια θέση θα πάει η κυβέρνηση στις διερευνητικές, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αιγαίου. Στα 6 ή τα 12 μίλια. Ή έχει μπει σε ενέργεια το σενάριο περί κλιμακωτών χωρικών υδάτων που το είχαμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Επί Πασόκ. 6, 8, 10, 12 μίλια. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Γι' αυτό το πλαίσιο που είχε τεθεί και σε προηγούμενες διερευνητικές συνομιλίες εκφράζουμε ασφαλώς την έντονη αντίθεσή μας και έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική πρόβλεψη της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας που αναφέρει ότι τα νησιά έχουν δικαίωμα στις θαλάσσιες ζώνες όπως η υπηρωτική Ελλάδα. Για τα ζητήματα αυτά δεν έγινε συζήτηση. Και αυτό σε συνδυασμό με την πρόθεση της Τουρκίας να γίνει συζήτηση εφόλης της ύλης και την επιδίωξη των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, λέμε στο λαό μας ότι δεν χωρά κανένας εφησυχασμός. Τη Δευτέρα θα θέσουμε στον κύριο Υπουργό ορισμένα ζητήματα και ζητήματα που αφορούν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χωροταξικό σχεδιασμό των θαλάσσιων ζωνών και επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε στην ολομέλεια. Επειδή έγινε συζήτηση για τα Βαλκάνια, παίρνουμε υπόψη μας την χθεσινή δήλωση του κυρίου Υπουργού κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Ο κύριος Υπουργός δήλωσε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη δημιουργία ενός κενού σταθερότητας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων που θα μπορούσε εύκολα να καλυφθεί από άλλες μη ευρωπαϊκές δυνάμεις. Πιστεύουμε ότι οι εξελίξεις είναι πιο σύνθετες στην περιοχή των Βαλκανίων. Τα προβλήματα στα Βαλκάνια είναι βαθύτερα. Με ευθύνη πρώτα απ' όλα του ΣΥΡΙΖΑ, η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κατά τη γνώμη μας η βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών και αυτό προσθέτει ένα άλλο ακόμα στοιχείο στην όξυνση των ανταγωνισμών στην περιοχή. Τα Βαλκάνια είναι πεδίο σκληρών αντιθέσεων και ανταγωνισμών. Ανταγωνισμών των αστικών τάξεων και ισχυρών καπιταλιστικών κρατών. Οι Αμερικάνοι έχουν στήσει μεγάλες στρατιωτικές βάσεις. Η στρατιωτική αμερικάνικη βάση στο Bond Steel στο Κόσοβο έχει χιλιάδες Αμερικάνους στρατιώτες και σύγχρονο εξοπλισμό. Βάσεις στην Αλβανία, βάσεις στη Βόρεια Μακεδονία, βάσεις στη Βουλγαρία, βάσεις στρατιωτικές αμερικάνικες στη Ρουμανία. Η Ρωσία διατηρεί σχέσεις με τη Σερβία ή το σερβικό και το σερβικό τομέα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η Κίνα προωθεί το νέο δρόμο του μεταξιού και αυτή είναι μια βάση για εξελίξεις στα Βαλκάνια την επόμενη περίοδο. Και δυστυχώς η Ελλάδα έχει μπει, έχει εμπλακεί μέσα σε σχεδιασμούς που είναι κατά τη γνώμη μας επικίνδυνοι. Και οι σχεδιασμοί αυτοί αφορούν την εναρμόνιση, την αντιστοίχηση με επιδιώξεις των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως με εκπροσώπηση
αστικών συμφερόντων, συμφερόντων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που προσδοκούν τη γεωστρατηγική τους αναβάθμιση σε όλες τις περιοχές και στην περιοχή των Βαλκανίων. Μια ματιά που έριξα τώρα για το άρθρο 4, θέλω να πω ότι κάναμε μία εξαντλητική τοποθέτηση κατά το δυνατόν στη χθεσινή συνεδρίαση και εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας. Και από τη διατύπωση που είδα, θέλω να πω και σήμερα ότι η διατύπωση αυτή δεν καλύπτει το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ.